Στη Βασιλάκη, η μέτρια εικόνα της ομάδας σήμερα και βαριά ήταν στο ντέρμπι με τις Μαργαρίτες. Δύο λόγια για το παιχνίδι. Εμένα είναι! Πραγματικά ήταν ντέρμπι. Ξέρετε, σε αυτές τις κατηγορίες έχουμε την πολυτέλεια. Άμα λείπουν κάποιοι παίκτες, εμείς είχαμε προβλήματα. Προκύψαν και άλλα προβλήματα στη διάρκεια του παιχνιδιού. Τα δύο γκολ, όπως είδατε, χωρίς ευκαιρία δεχτήκαμε δύο γκολ από το πουθενά. Μοναχή μας βάλαμε το πρώτο, σταματήσαμε εκεί. Αντί να διώξουμε την μπάλα, δεν ξέρω τι έγινε. Κουτούλησε ο τερματοφύλακας με τον αμυντικό μου. Σταματήσαν, δεν διώξαν την μπάλα, νόμιζαν ότι είναι φάουλ. Δεχτήκαμε τον πρώτο γκολ. Το δεύτερο γκολ το φάγαμε από τη Θήβα. Εκεί τελείωσε το μάτς. Το 0-2 τελείωσε το μάτς. Δεν έχουμε στον πάγκο το βάθος για να κάνουμε κάποιες αλλαγές, να διορθώσουμε κάποια πράγματα. Υπάρχουν πολλά προβλήματα στην ομάδα που δυστυχώς δεν θέλαμε να τα εξειδικεύσουμε, αλλά αυτά πρέπει να λέγονται. Δεν έχουμε διοίκηση, δεν έχουμε τίποτα. Είμαστε μόνοι μας. Προβλήματα με το γήπεδο το είδατε κι εσείς. Όπως και το Γεράνι από τη μεριά του έχει δίκιο. Γιατί πρέπει να σταθούμε εκτός στον αγωνιστικό χώρο, πρέπει να σταθούμε και σε άλλα θέματα. Δεν μπορεί άλλα γήπεδα να έχουν τρεις και τέσσερις φύλακες και εδώ να μην υπάρχει κανείς. Δεν είναι υποχρεωμένο ούτε το Γεράνι ούτε το κάθε Γεράνι να ανοίγει και να κάνει τις γαμάλιδες σε άλλες ομάδες. Αυτά πρέπει να τα λύσει η πολιτεία. Από ό,τι βλέπετε, δεν βλέπω κανένα ενδιαφέρον. Λοιπόν, δυστυχώς δεν αξίζει να ασχολούμαστε καθόλου με το τοπικό πρωτάθλημα. Και είναι αμαρτία και για τους ανθρώπους που πραγματικά ασχολούνται, που είναι στη διοίκηση των ομάδων που βάζουν 5 φράγκα. Πρέπει να δουν τι θα κάνουν, να τα διαλύσουν τελείως, να μην υπάρχει τίποτα. Εγώ πιστεύω, όχι πιστεύω, ήταν τελευταία μου μέρα στον Πάγκο 30. Δεν μπορώ να συνεχίσω έτσι με αυτές τις συνθήκες. Αυτά. Η απόφασή σου είναι οριστική, αμετάκλητη. Οριστική. Οριστική και αμετάκλητη.